Η χρονιά φέτος, όπως όλοι είπαμε, δεν ξεκίνησε για όλους τους μαθητές ισότιμα. Προβλήματα υποδομών, εκπαιδευτικά κενά, ελλείψεις σε βοηθητικό προσωπικό, σε υλικοτεχνική υποδομή, σχολικούς νοσηλευτές, παράλληλες στηρίξεις που μοιράζονται σε 2 και 3 παιδιά. Κανένα ειδικό σχολείο δεν άνοιξε σε πλήρη λειτουργία, καθώς ήταν μεγάλες οι ελλείψεις σε προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων. Ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις σε όλο το φάσμα των ειδικών δομών, ενώ δρομολόγια δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα για κάποιους μαθητές. 4 μαθητές στο ειδικό σχολείο μεταμόρφωσης δεν πηγαίνουν ακόμα σχολείο γιατί δεν είναι εξασφαλισμένη η μεταφορά τους. Μέχρι πριν μία εβδομάδα δεν γίνονταν οι μεταφορές στο ειδικό δημοτικό Νέας Ιωνίας. Μαθητές στο ειδικό Νέας Ιωνίας στο ίδιο σχολείο κάνουν τις θεραπείες τους στο διάδρομο. Στο ειδικό νηπιαγωγείο Ηρακλείου δεν λειτουργεί το ολοήμερο τμήμα διότι η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε μετακινήθηκε λόγω απουσίας βοηθού και σχολικού νοσηλευτή. Οι θεραπείες έργου γίνονται με το σταγονόμετρο μόνο 2 φορές την εβδομάδα και συνεχώς αυξάνει ο αριθμός των μαθητών ως συνέπεια μετεγγραφών μαθητών ακόμα και από την Α' Αθήνας όπου δεν λειτουργεί ειδικό σχολείο. Με αποτέλεσμα χωρίς να παρακολουθούν κάποια νήπια λόγω έλλειψης μεταφορικού μέσου. Στο ΕΚ Ηρακλείου, που ανήκει στη δευτεροβάθμια, το οποίο είναι και κτίριο καινούριο, το δυναμικό των μαθητών είναι διπλάσιο από όσο προβλέπεται. Από 90 μαθητές φοιτούν 190. Στα μεγάλα προβλήματα έρχεται να προσθεθεί το κτηριακό, το ειδικό νηπιαγωγείο Ηρακλείου αποδεικνύεται μικρό, ενώ το ειδικό μεταμόρφωση στεγάζεται μέσα σε ιδιωτικό ίδρυμα το Χατζηπατέριο, με απειλές έξωση συνεχώς κάθε χρονιά, το ειδικό Νέας Ιωνίας πολύ μικρό για τους μαθητές του και πρόσφατα η Δημοτική Αρχή μάλιστα αρνήθηκε της Νέας Ιωνίας τη δημιουργία ειδικού νηπιαγωγείου προφασιζόμενη ανυπαρξία χώρου. Επιπλέον υποβαθμισμένη και στην περιοχή μας είναι και οι κτηριακές υποδομές των πρώτου και δεύτερου και δασίβητα Αθήνας. Το ένα σε κτίριο μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο και το άλλο σε σχολείο. Αυτοί οι χώροι δεν έχουν κατασκευαστεί για να στεγάσουν τα διαγνωστικά κέντρα με αποτέλεσμα να μην είναι κατάλληλοι για να διενεργούνται όλες οι αναγκαίες επιστημονικές παρεμβάσεις, ειδική παιδαγωγική με τα κατάλληλα μέσα καθώς και η διενέργεια των αξιολογήσεων. Δίχως άλλο, συνάδελφοι και γονείς, αυτή η εικόνα έρχεται να προσθεθεί στην ψευδή κανονικότητα για την οποία μας μίλησαν στη συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας και η Υφυπουργός Παιδείας. Και ανάλογα περηφανεύονται για όλο τον τομέα της ειδικής αγωγής.